24 το Γενάρη με πήρε τηλέφωνο η γυναίκα μου και μου λέει πάμε στο σπίτι της Πόπης γιατί η μικρή δεν είναι καλά. Κάτι έπαθε. Μπαίνω μες στο σπίτι και βλέπω το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ξυλομελανιασμένο. Δεν ήξερα τι να κάνω εγώ, τα έχασα. Μου λέει πάρουμε τα ασθενοφόρα. Όχι, της λέω πείτε στο αυτοκίνητο τώρα γρήγορα μην χάνουμε χρόνο. Το πάω στο νοσοκομείο του Άργους, το βάζουν μέσα. Πέφτουν όλοι γιατί επάνω, το συνεφέρνουν το παιδί αμέσως. Μας διώχνουν με ασθενοφόρο, πάμε στην Αθήνα στο Πέδον, το Αγία Θεία. Λοιπόν, το οποίο το παιδί, παρεμπιπτόντως, ήταν με την Ειρήνη μόνο στο δωμάτιο που έγινε αυτό. Τα υπόλοιπα παιδιά ήταν σε άλλα δωμάτια. Και η γωγό περιφερόταν γύρω-γύρω, το οποίο το παιδί, για να ακούσει κάτι, μάλλον δεν ακούει. Είχαμε έρθει στο Αγία Σοφία, δεν βρήκαν τίποτα το παιδί. Μας δίνουν εξιτήριο, λέω, πώς μας δίνετε, γιατί εγώ πήγα συγκεκριμένα με στους γιατρούς και λέω, πώς μας δίνετε εξιτήριο, ρε παιδιά. Αν ξαναπάθει αυτό το παιδί, τι κάνουμε. Λέει, κύριε, λέω, εγώ δεν έχω δει κάτι. Παθολογικά το κοιτάξαμε. Τα πάντα, κάναμε γενικές εξετάσεις, δεν βρίσκουμε κάτι στο παιδί. Τι να σας πω. Τέλος πάντων, μας δίνουν εξιτήριο, φεύγουμε. Κατεβαίνουμε στο Άργος, όλα κομπλέ. Μετά από ένα μήνα, η αδερφή μου έχει πάει στο, έχει έρθει στο σπίτι μου, έχει φύγει από το σπίτι της, έχει έρθει στο σπίτι μου και έχει αφήσει στο σπίτι την Ειρήνη να προσέχει τη ζωή. Η ζωή κοιμόταν. Παίρνει τηλέφωνο η Ειρήνη, τη γυναίκα μου, και της λέει, θεία, η μαμά που είναι εδώ. Παίρνει τη μάνα της τηλέφωνο, της λέει, έλα τι έγινε, καλά, όλα καλά, το παιδί τι κάνει, είναι καλά, κοιμάται, ναι, κοιμάται, δώσε μου τη θεία. Δίνει τη γυναίκα μου και της λέει, έλα θεία, η μαμά μου κάθεται. Της λέει, τι εννοείς, η ζωή δεν είναι καλά, η ζωή πέθανε. Η γυναίκα μου έπαθε σοκ, της λέει, τι λες, και της λέει, της αδερφής μου, σήκω τώρα όπως είσαι, γιατί η ζωή δεν είναι καλά, φύγε τώρα. Της λέει, τι λες, εσύ, της λέει, αυτό τώρα μίλησα, μου λέει, της λέει, της λέω, σήκω τώρα, φύγε το παιδί, δεν είναι καλά. Έφυγε η αδερφή μου, πήγε στο σπίτι, πήραν το παιδί, πήρε το Μουρτζούκο τηλέφωνο, γιατί ήταν στη δουλειά ο Μουρτζούκος, κατέβηκε, πήγαν το παιδί στο νοσοκομείο, πήγαμε κι εμείς επάνω, και απλά βγήκαν οι γιατροί μετά από μισή ώρα, ξέρω εγώ, και μας είπαν ότι το παιδί δεν τα κατάφερε τελικά. Στο νοσοκομείο το μωρό ήταν με μελανές πατούσες και μελανά χείλια. Το είδατε εσείς? Ναι, η γυναίκα μου. Αλλά και εγώ όταν είχαν πέσει γιατροί επάνω για να τις κάνουν ανάληψη, είχαν πέσει 5 γιατροί και κοιτάγαμε από τη χαραμάδα το παράθυρο. Θυμάμαι την εικόνα ακόμα. Η Ειρήνη είχε μείνει στο σπίτι, δεν είχε έρθει στο νοσοκομείο. Εγώ την πήρα τηλέφωνο και της λέω, Ειρήνη, τι είμαστε στο σπίτι, γιατί η ζωούλα, της λέω, αγάπη μου, δεν τα κατάφερε. Έγινε και δύο όλα. Η Ειρήνη συνέχισε να κάνει τα ίδια, δηλαδή να φεύγει το βράδυ, να κάνει τέτοια πράγματα. Είχαμε υπόνοια όλοι. Το πρώτο σκηνικό που έγινε, έγινε πάλι μόνη της με την Ειρήνη. Το δεύτερο σκηνικό που έγινε, πάλι μόνη της η Ειρήνη. Και της λέγαμε, ρε Ειρήνη, μήπως έκανες κάτι στο παιδάκι και δεν το κατάλαβες. Όχι, λέει, δεν του έκανα τίποτα εγώ. Ανοιγόκλεινε, λέει, τα μάτια και μετά λέει κοιμήθηκε. Εμείς είχαμε υπόνοιες, αλλά από τη στιγμή που βγήκανε τότε, γιατί πήγε και η νεκροψία το παιδί και αυτά, είπαν ότι είναι λίμωξη αναπνευστικού, αλλά αν ήταν κάτι θα το είχαν βρει. Είπαμε ότι ρε Σιγιάννη μήπως έχει, λέει όχι, λέει λέτε βλακίες, λέει δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, λέει δεν έχει κάνει τίποτα, λέει σίγουρο. Και το υπερασπιζόταν πολύ έντονα. Οπότε το αφήσαμε έτσι. Και εμείς δεν μας πήγαινε το μυαλό τώρα ότι κάτι έχει κάνει. Λέμε μήπως είχε κάνει κάτι κατά λάθος, αθελά της. Αφού επέμενε κιόλας εγώ δεν το συνεχίσαμε. Μα μας προξένησε το ενδιαφέρον ότι την πρώτη φορά ήταν μόνη με την Ειρήνη που έγινε. Δηλαδή όταν ήταν με την Ειρήνη, δύο φορές που έμεινε με την Ειρήνη και τις δύο φορές έκανε αυτό. 10 μέρες στο Αγία Σοφία δεν έκανε τίποτα. 20 μέρες με τη μάνα της δεν γίνει αυτό. 20 μέρες και ένα μήνα, δύο, δεν είχε κάνει τίποτα. Μία φορά την αφήσαμε με την Ειρήνη, έπαθε αυτό. Άλλη μία την αφήσαμε με την Ειρήνη, πάλι έπαθε το ίδιο πράγμα. Έχει δόσεις το ανθρωποκτονιών. Όχι, μισό λεπτό. Ακούστε, κύριε Μπαλάσκα, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ακούγονται σήμερα. Πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλω να μας λογοκρίνουν και να μην βγάλουμε. Γι' αυτό θέλω να μας λογοκρίνουν και να μην βγάλουμε τη σημερινή εκπομπή και τη χθεσινή. Ακούστε να δείτε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος καταθέτει ότι ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή, η ζωή Λιάννα, κυρία Σπανουδάκη μου και κύριε Καλεντέρη, πρέπει να πούμε ότι η κυρία Σπανουδάκη έχει αναλάβει και είναι τεχνική σύμβουλος της μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου. Της κυρίας Λόπες. Για τη ζωή Λιάννα, άρα είναι η γυναίκα η οποία ασχολείται ιατροδικαστικά με αυτή την υπόθεση. Το λέμε επίσημα πλέον, γιατί θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Ακούστε τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι ένα μήνα πριν ξεψυχήσει αυτό το παιδί το 2014, είχε υποστεί ένα παρόμοιο επεισόδιο. Και νοσηλεύτηκε. Εκείνη την ημέρα ήταν μόνο του πάλι το παιδάκι με την Ειρήνη Μουρτζούκου. Το πάνε στο Πέδον, στο Αγία Σοφία, νοσηλεύεται
Οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτα παθολογικό. Το πάνε στο Άργος και το πάνε στο Πέδωνα. Πρώτα Άργος και μετά Πέδωνα. Το έστειλαν. Το έστειλαν. Α, είναι σοβαρό αυτό. Δεν βρίσκουν τίποτα παθολογικό, αγαπητή κυρία Σπανουδάκη. Επιστρέφει το παιδί μια χαρά. Δύο μέρες πριν παθαίνει αυτή την αλλεργική ρινίτιδα, πάνε του δίνουν αυτό το φάρμακο, το αντισταμινικό, το αέριος, που το έχει γράψει ο ιατροδικαστής και το λέει ότι είναι αντιβίωση. Δηλαδή, κάνω το σταυρό μου αυτά τα οποία βλέπω. Και εκείνο το μοιραίο μεσημέρι λέει ότι η Ειρήνη τηλεφωνεί και λέει, τι λέει, ότι το παιδί είχε πεθάνει. Ότι το παιδί ήταν νεκρό. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν και... είναι στη διάθεση του ανθρωποκτονιών, κύριε Μπαλάσκα, αλλά πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Σπανουδάκη. Και λέει και επίσης ότι όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και μπήκανε μέσα και το είδανε, το παιδί ήταν κυανό, είχε κυάνωση. Και στις πατούσες. Και στις πατούσες. Που σημαίνει υποξία. Ναι, κυρία Σπανουδάκη, σας ακούμε. Όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, η διάνοστη είναι η μη επαρκή οξυγόνωση του αίματος του πνεύμονες. Η συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εφόσον έχει γίνει ενδελεχώς έλεγχος από το νοσοκομείο του Άργους και του Πέδων και δεν ανεβρέθηκε κάποια παθολογία, είχαμε καταλήξει λοιπόν ότι αυτή η υποξία που προκλήθηκε από έναν εξωτερικό παράγοντα. Εδώ μένει να ερευνηθεί, όπως πολύ σωστά είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ο ιατρικός φάκελος, δηλαδή αν προκύπτει από δεδομένα έγγραφα ιατρικά ότι έχουμε την συνταγογράφηση του αέριους, ένα αντισταμινικό φάρμακο ή αν πρόκειται για κάποια συνταγογράφηση αντιβίωσης, όπως γράφει ο συνάδελφος που εκτέλεσε την νεκροψία νεκροτομή. Θα πρέπει να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία, οι ιστολογικές, οι εξετάσεις, οι τοξικολογικές και ο φάκελος, να δούμε φωτογραφίες από την νεκροτομή. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχουν, να έχουν ληφθεί. Αυτό το λέει ως εικόνα, κυρία Σπανουδάκη, εμένα με προβληματίζουν δύο πράγματα. Το πρώτο επεισόδιο, το δυσεξήγητο, το οποίο προηγήθηκε ένα μήνα πριν το θάνατο, πάλι υπενθυμίζω, σύμφωνα με τη μαρτυρία και να πω κάτι. Όλες τις μαρτυρίες, τις οποίες έχουμε εμείς, κύριε Μπαλάσκα, στη διάθεσή μας και Θανάση, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όλοι οι μάρτυρες έχουν όνομα και επώνυμο. Έχουμε κάνει ένα πλήρη κατάλογο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε να καταθέσουν επισήμως το ανθρωποκτονιών. Κύριε Κουσουλέ, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά. Όταν κληθούν, φυσικά, έτσι. Δεν μπορούμε. Εμείς κάνουμε την έρευνά μας, το ανθρωποκτονιών κάνει τη δική του έρευνα. Επειδή βλέπω πολλές μαρτυρίες, οι οποίες μερικές από αυτές είναι υποκινούμενες. Εγώ λέω το εξής και είμαι πολύ συγκεκριμένος. Όλοι οι μάρτυρες, όλοι οι άνθρωποι που έχουν μιλήσει μαζί μας, όπως αυτός ο κύριος, ο θείος της Ειρήνης, είναι σημαντικός ουσιώδης μάρτυρας, γιατί λέει δύο πράγματα. Λέει ότι το παιδί ήταν μόνο του με την Ειρήνη ένα μήνα πριν. Και προκύπτει αυτό γιατί για την νοσηλεία πριν ένα μήνα θα προκύψει και από τα χαρτιά των νοσοκομείων όταν νοσηλεύτηκε. Προφανώς. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο λέει ότι εκείνη την ημέρα η Ειρήνη τηλεφώνησε και είπε ότι η αδερφή της είχε πεθάνει. Αντιλαμβανόμαστε τι ακούμε. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Σπανουδάκη και τον κύριο Γαλεντέρη αυτό το οποίο λέει, η κυρία Σπανουδάκη, και μετά να δώσω το λόγο και στον κύριο Γαλεντέρη. Αυτό το οποίο λέει για την εικόνα του παιδιού μέσα στο νοσοκομείο, ότι δηλαδή ήταν μελανό ακόμα και στα πόδια. Τι μας δείχνει, τι σας δείχνει μάλλον εσάς ιατροδικαστικά? Όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υποξία, είναι δηλωτικό υποξία διάνος. Και εννοείται ότι όταν είναι στο νοσοκομείο πια, ως χρόνο θανάτου σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά και έχει επέλθει το μοιραίο. Και σε αυτό πρέπει να δούμε πόσο κοντά είμαστε, ώστε να δούμε αν μπορεί μια ανάνοιξη να έχει αποτέλεσμα ή όχι. Ωραία. Κύριε Γαλεντέρη, ένα σχόλιο και από εσάς, μια τοποθέτηση επιστημονική. Κοιτάξτε τώρα, και η άνοση, όπως έχουμε ξαναπεί, όντως είναι ένα δείγμα υποξίας και ψάχνουμε. Τα πρώτα που σκεφτόμαστε είναι ο ασφυκτικός θάνατος. Δηλαδή τα αίτια που μπορεί να προκάλεσαν στέρηση του οξυγόνου, είτε παθολογικά είτε μηχανικά. Σχετικά με τον κύριο Κατερινόπουλο, ξέρω τι θέλει να ρωτήσει τόση ώρα και τον ακούω. Ρώτα, θα να τι ρωτήσω, να διατυπώσω την ερώτησή μου για να εμπλουτίσω τις εγκυκλοπαιδικές μου γνώσεις. Για κανένα λόγο, έτσι δεν ταυτίζω πρόσωπα. Αν μια γυναίκα η οποία δεν έχει γεννήσει ποτέ και εξεταστεί, φαίνεται ότι δεν έχει γεννήσει ποτέ. Επίσης, αν μια γυναίκα η οποία έχει γεννήσει και εξεταστεί, φαίνεται ότι επιστημονικά καταδεικνύεται ότι συμβαίνει. Και το πρώτο και το δεύτερο. Εγκυκλοπαιδικά ρωτάω.
Ναι, αυτό είναι νομίζω ερώτηση για γυναικολόγο, κύριε Κατερινόπουλο. Εμείς μιλάω από τις επιστημονικές σας γνώσεις που έχετε. Αν δεν έχει γεννήσει, πάνω απ' όλα έχετε σπουδάσει γενική ιατρική. Αν δεν έχει γεννήσει ποτέ μια γυναίκα. Πέτρο μου, δεν θέλω να ταυτιστούν. Αν μια γυναίκα δεν έχει γεννήσει ποτέ και εξεταστεί από ένα γιατρό, προκύπτει επιστημονικά ότι δεν γέννησε. Επίσης, αν μια γυναίκα έχει γεννήσει, η γυναίκα μου που έχει γεννήσει και εξεταστεί αύριο από ένα γιατρό, φαίνεται ότι γέννησε. Θα ρωτήσουμε γυναικολόγο. Καθαρά εγκυκλοπαιδικά το ρωτάω. Ξέρω, πάντα και εμείς εγκυκλοπαιδικά ενδιαφερόμαστε για την υπόθεση. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Τάσο Ντούγκα, ο οποίος μας περιμένει στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Τάσο, δεν μας απάντησαν όμως. Θα απαντήσει συνέχεια, περίμενε. Περίμενε. Επίτρεψε μου να κάνω τη ροή της εκπομπής, Αθανάση μου, ήρθε σήμερα και σου δίνω άδεια. Σε ευχαριστώ. Κοντά μας είναι ο Τάσος Ντούγκας. Τάσο μου, καλησπέρα.